καλή σας μέρα και πραγματικά εύχομαι να είναι μια πολύ καλή μέρα. Μια μέρα λαμπερή όπως είναι η σημερινή, αν ανοίξετε τον παραθυρό σας και πάρετε έτσι ρίξτε μια ματιά έξω στον καθαρό αέρα. Φτιάξτε μου 5, 6, 7, 8 νότες μέχρι να πάω απέναντι. Να καλημερίσω, φιλήσω και κλέψω μια μπουκιά από αυτό που μας σουλάει σήμερα ο Θοδωράκης. Πώς, αυτό το βλέπω ότι είμαστε ανεπουκωμένος. Γρηγόρη μου, καλή μας μέρα. Καλημέρα. Πέρασα καλά μόνη μου. Ελένη, τι λέει ρε παιδιά. Ναι, βρε Ελένη. Εκεί, καλημέρα. Με τη σχέση μας, είμαι θα το έλεγες Ελένη. Θα το έλεγα. Εσύ το με πατάω και κάθομαι στο παγκάκι. Διάθεση να μου πεις μια ιστορία να γελάσουμε. Επειδή τι Ελένη φτιάχνει ήθελε... σήμερα, λουλούδι. Ζαμπονοτυρόπιτα λέμε σήμερα. Εγώ φτιάχνω μια πανσέλινο special, λέμε στον τοξότη. Πότε, ποια μέρα. Είναι την Κυριακή. Να πούμε επίσης ότι αυτές εδώ πέρα τις μέρες, πριν την Πανσέλινο, έχουμε και το τετράγωνο ήλιου Κρόνου. Άρα υπάρχει μία σχετική, τέλος πάντων. Προλαβαίνουμε να καλέσουμε τον. Hello. Προλαβαίνουμε να καλέσουμε τον Αποστόλη τον Τότσικα. Τι πολλέ. Κάπου θα υπάρχει. Μια εβδομάδα έχετε φουντώσει πάλι με τα email. Σαν να τελειώσουν τα σχολεία, ένα πράγμα, σαν να μην έχετε πολλές εξετάσεις, σαν να χωρίσατε και είστε μόνοι και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Σαν να έχετε βγει και περνάτε πολύ καλά και είστε στην καλή χαρά. Δεν ξέρω γιατί για ένα 20ήμερο λίγο, σαν να μου πέσατε λιγάκι. Αλλά ευτυχώς μόνο στα email, γιατί κατά τα άλλα πραγματικά αυτά που ζούμε είναι όχι μεγάλες στιγμές. Είναι απίστευτες στιγμές να γραφούν στην ιστορία. Λοιπόν, και να πω ότι μου έχουν έρθει διάφορα email, εδώ θα τα δείξω. Λοιπόν. Και όπου αλλού δεν ξέρω ότι φέτος θα θέλει να έρθει η καλεσμένη μας, γιατί είναι τέτοια... Από εκεί είναι. Ας κάνω μια βόλτα. Από εκεί. Από εκεί είναι. Δεν βαριέσαι, πάω και από πίσω να δω τη διαδρομή που έκανε και αυτή. Λέω λοιπόν ότι δεν περίμενα να έρθει τώρα, γιατί η γυναίκα είναι σε μια κατάσταση εγκυμοσύνης, αυτό που λέμε στο απροχώρητο, δηλαδή όπου να είναι, όπου να είναι το παίρνει το μωρό σου τώρα. Να τα πω με μια έμπειρη μαμά. Βασικά γι' αυτό. Έψαχνα την Αργυρό, την έστειλα να τους δώρους, καταλαβαίνεις, λέω μόνο εκεί θα τους δώρους μαζεμένους. Ρε, είναι δικιά σου η δουλειά. Ναι, Ελένη. Πες μου το απολαμβάνεις, αλήθεια πες μου. Εδώ και δύο μια να χάσω. Γιατί τόσο πολύ και έλεγα εγώ για μένα μόνο με το τρίμηνο, αλλά τελικά να που υπάρχουν και πιο δύσκολα. Εσύ, καλά είσαι. Καλά, εδώ ξέρω το Θεό. Ναι, με πήγε 5 ολόκληρους. Μα 5 μήνες δεν ένιωθες καλά, είχες δηλαδή όλες αυτές τις ανακατώσεις. Πολύ δύσκολα. Και εγώ ένα κουτί για μένα, τι είναι ρε παιδιά. Βλέπω το κουτί απ' έξω. Ζώη. Κάνε σκυλάκι. Λέω, τι έχει ρε παιδιά μέσα. Λέει, δεν ξέρουμε, για άνοιξε να δεις, είναι δώρο. Φαγητά έχει. Ανοίγω. Μπρατσάκι. Και τι βλέπω μέσα. Ωραίο. Λέω, στο παραβλέψω, θα είναι και το παιδί μου. Ένα απ' όλα, τόσα παιδιά, κάποιο θα το. Τι άλλο βλέπω. Ρακέτα. Αλλά. Κοιτάζω, πραγματικά σκεφτόμενος κάποιος πώς μπορεί να περάσει κανείς το καλοκαίρι. Και σκεφτείτε με τώρα εμένα παραλία. Βάζει και πέσω κανένα γραμμάριο. Τελικά, εντάξει, κάτω-κάτω, βρήκα και αυτό που μου ταιριάζει. Ένα ξάπλωση μου ώρα πάνω στο στρώμα, γύριξε κανέναν ύπνο. Λέω, εντάξει, έτσι να το δεχτώ. Γιατί εγώ να κάνω τον αθλητικό τύπο φέτος το καλοκαίρι, για την κολλιάτσα που μου το έστειλε, και μου είπε ότι θα τα έχουν δώρα κι αυτοί, λέει, στο 7 μέρες TV. Αν είστε αθλητικοί τύποι, μπορείτε να τα πάτε. Δεν είστε! Κι εγώ που δεν είμαι, μην νομίζετε, θα τα χρησιμοποιήσω κάπως. Εγώ. Ξέρω ρί μου. Δεν το τραγούδι ο Λεωνίδας ο 20χρονος. Ποιο. Το τραγούδι. Λεωνίδα. Ρίστε μου. Και μας κλάσμασε τι είσαι υπέρ. Δεν είμαι κατά της βίας. Και όμως ρε εσύ Ελένη, οι γυναίκες αποδεδειγμένα. Μάλιστα. Τι λέει μου. Έλα. Και μάλιστα. Δεν υπάρχει. Ας κάνω το σταυρό. Ρίστε μου πάω στο βλέπω φόντο. Δεν το σχολείο. Πες παιδί μου. Τι. Αλήθεια. Σήμερα που το έχεις εσύ φεύγεις και πας. Κορίτσι μου, τι κάνεις. Πώς είσαι. Ελένη, σε περιμένω για να το διηγηθώ έτσι. Και όσο έρχομαι, εγώ να σας πω, όσο έρχομαι, έρχομαι και σαν τα μόνο. Όσο έρχομαι λοιπόν να σας πω ότι σήμερα το θέμα που έχουμε με την Άση είναι αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε χθες, κυκλοφορεί το βιβλιαράκι, το καινούριο της Άσης μαζί με το 7 μέρες TV από σήμερα και έχει μέσα πολύ ωραία θέματα. Θα ξεκινήσουμε του χρόνου, θα βγουν όλες αδύνατες αυτά, αυτά. Εμείς πώς θα βγούμε. Όχι, ρε Ελένη, αποκλείεται. Εγώ δεν θέλω να βγούμε αδύνατες. Αλλά λίγο πιο. Παιδί μου, αυτά τα τρία τέσσερα. Ίσως γιατί δεν το έχεις ανάγκη. Να σου πω κάτι. Νόμιζα ότι πραγματικά. Γεια σας, συγγνώμη. Ο άλλος Γρηγόρης έπιανε καθόλου έτσι τρυφερά όπως έπιανε αυτός ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης. Όλα ούτω γλώσσα. Ποιος άλλος, δούλευες και μάλλον. Ο Γρηγόρης, πάντα υπάρχει στη ζωή σου. Άλλο εννοώ, σαν βρεάσιμο στον πάρα πολύ.
Ναι. Είναι ενημερωμένο στο ψηλό τα κούρτα. Σήμερα έχω βάλει τα ψηλά μου. Τι σαχτές με το ίσιο. Και μ' αρέσουν αυτά πολύ. Εγώ εδώ. Εσύ εκεί. Γεια σου, Νικό. Πώς είσαι. Καλά. Γνωρίζαμε το Θοδωρή. Εισόδους. Απλά όπως πάντα είμαι καθυστερημένη. Είναι και λίγο μακριά το δωμάτιό μου. Όχι το δωμάτιό μου, το υπερπαραγωγή δωμάτιό μου. Και γι' αυτό. Οπότε είναι και μια ευκαιρία, μια και είσαι πρώτη μου. Μας κάνανε τρομερά πράγματα, φάγαμε εσύ μου. Θα τα κάνεις μετά. Να περπατήσουμε λίγο. Η Κάλινος μου άρεσε πάρα πολύ, Ελένη. Πού είναι το μικρόφωνο σου, παίζει το μικρόφωνο. Εδώ, να το, εδώ δεν είναι. Ωραία, πάμε λίγο. Νομίζω ότι πώς σου φάνηκε η Κάλινος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πολύ φιλόξενοι οι κάτοικοι. Πάρα πολύ. Σκιστήκαν οι άνθρωποι. Έχει αυτή την παρθένα ομορφιά των νησιών μας που είναι ακόμα, ξέρεις, απείραχτα τον τουρισμό. Τα ψάρια και η αστακή Ελένη πηγαίνουν, ερχόντουσαν τα καφάσια το πρωί με τις ψαράδες. Ξέρεις τι φάγαμε την μέρα που πήγαμε στην Κάλινο. Εγώ με τη χαρά έμεινα, δεν πρόλαβα να φάω γιατί είχε απαγορευτικό και έπρεπε να φύγουμε με άλλο καράβι. Και μας έμεινε η χαρά με το Θανάση ότι θα φάμε ψαράκια. Να κάτσε εδώ, χώρα. Ρε παιδιά, ξεκινήσαμε μια κουβέντα για Κάλινο και έτσι λέω, θέλω λίγο να τη συνεχίσουμε γιατί είναι το μόνο. Αγκαλιά με το κινητό μου. Είναι το μόνο μέρος, καλημέρα, καλημέρα που μέχρι καλημέρα στιγμής δεν έχουμε δείξει και δεν έχουμε πει. Όμορφο νησί, πολύ όμορφο, Ελένη μου. Εν τω μεταξύ, και η συγκοινωνία, τέλειο. Εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμο, όλο και τον Δήμαρχο από την Κάλυμνο, για όλη την περιποίηση, για όλη τη φροντίδα, για όλη την εξαιρετική αγάπη που μας δείξανε και εκείνος και όλοι οι Καλύμνοι το Σάββατο που είχαμε πάει με τον Θοδωρή. Όπου θυμόντουσαν ότι είχαμε. Όχι ρε παιδιά, να παίζει το κομμάτι και να το χάνουμε. Δεν γίνεται. Βρε Δημήτρη. Παιδί. Μπράβο σας παιδιά. Τέτοια τυχερά πάντα σας εύχομαι. Φίνικας. Να μου τέτοια φωνή και δεν μου τη χρησιμοποίησες. Γιατί. Πάμε στην επόμενη γραμμή παρακαλώ. Ναι. Ωραία βγαίνει και εδώ. Σας έχω φροντίσει όλους ο Μπαρμπουζάνης. Δεν έχεις κίτρινο φόντο επίσης. Ναι, δεν έχω, αλλά δεν πειράζει. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Τι είναι η πισίνα είναι πίσω μου. Βέβαια. Φανταστική. Βέβαια. Η πισίνα είναι παντού δηλαδή. Και από εκεί και από εδώ. Η πισίνα παίζει. Πάμε λοιπόν σε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Ναι, ναι, εσύ μετά την Κωνσταντίνα. Πάμε σε πιο δυναμικό. Χτες έχω γίνει σαν κάτι μαμάδες κουραστικές. Βάλτε αντιλιακό, θα καείτε. Βάλτε αντιλιακό, δεν κάνει. Βάλτε αντιλιακό. Δεν μου δίνουν καμία σημασία. Τώρα που με βλέπουν και έρχομαι τα αντιλιακά στο χέρι, το πιάσανε. Δεν θα γίνετε πιο μαύρες αν δεν βάζετε αντιλιακό. Μαύρες θα γίνετε ούτως ή άλλως από αυτόν τον ήλιο. Λοιπόν, παιδικό σας έχω φέρει. Πάρτε εδώ. Άστο κάτω. Άστο κάτω. Λοιπόν, και να πω ότι έχω και καταπληκτικά δώρα τέτοια γιατί ξεκινάνε διακοπές περισσότερους. Μην το βλέπεις που είναι μπλε, όταν απλώσει αλλάζει χρώμα. Τρίψου καλέ, εγώ θα σε τρίψω. Μαγία μου, τι παίρνω και εδώ, βάλε και εδώ. Βάλε και εδώ γιατί εδώ πέρα είναι πολύ ευαίσθητο σημείο. Μη σας ξαναδώ στεγνές, θέλω να σε γελάς, να με πάρει η μάνα σου και να μου λέει τα παιδιά μου. Κοίτα εδώ. Έχεις γίνει κατά... Σας έχω και... Έχετε λοιπόν πακέτο προϊόντων τέτοιο δώρο που έχω να δώσω σήμερα, πολλά, πάρα πολλά, δεν ξέρω πόσα, πολλά θα δώσω. Που θα έχει και παιδί. Τώρα και να σου βάλω και σένα το παιδικό. Παρότι η ηλικία σου δεν είναι για παιδί. Βάλε και στο πρόσωπο. Λοιπόν, τι σας έλεγα και να βρω τη Vivian. Η οποία Vivian, όπως σας έλεγα σήμερα από το πρωί, θα μας δείξει πώς με πολύ φυσικούς τρόπους μπορείς να περιποιηθείς τα πέλματά σου. Καλώς. Φοράς μικρόφωνο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, δε Vivian. Λοιπόν, ειδικά έχω... το καλοκαίρι, να πούμε ότι τα πέλματα των γυναικών, σκληρά, δεν έχουν καμία σχέση με τον χειμώνα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν δεν έχεις το περιθώριο το οικονομικό, να πας να στα περιποιηθούν, να σου κάνουν ωραίο πεντικιούρ, να σου κάνουν μασάζ, να στα μαλακώσουν, να σου βάλουν ειδικές κρέμες που υπάρχουν, πολύ καλές κρέμες στο εμπόριο. Mm-hmm. Από μόνο σου τι μπορείς να κάνεις. Παλιά τι κάνανε οι γυναίκες. Οπότε. Η μάσκα δεν, δεν κάνεις ένα καθαρισμό του ποδιού. Μια μήνια... Οπότε, θα δείξουμε αυτήν την μάσκα. Βάλει και λεπτοκομμένο λεμονάκι. Σκράμπ, όπως αυτές που είναι με χοντρό. Αυτό ακριβώς. Το κομμένο λεμονάκι. Είναι στο φαρμακοποιό και του έλεγε σου. Μέντας, που υπάρχει παντού σε όλα τα φαρμακεία. Πόσο είναι, είναι αυτό στα μαλλιά σου τώρα. Πού χαμούνι είναι αυτό. Όχι, ψέματα λες. Ναι, αλλά τους έχεις αφήσει τα μαλλιά. Ψέματα λες. Όχι ρε, αλήθεια λέμε. Όχι, αλλά είναι κάτι κόκκινο. Αντιμούτσικο, το πέταξα, δείχτε το παιδιά, το πτώμα κάτω έχει πέσει. Το βλέπετε. Θεέ μου. Σε μένα έτυχε. Είσαι καλύτερα. Χαίρεσαι που το είδαμε. Και δεν σου είπα στα μαλλιά. Λοιπόν, και αφού έχουμε βάλει και την τρίτη μάσκα με τη μέντα και το αγκούρι. Θα βάλουμε και μία τέταρτη που έχει βούτυρο κακάο.
μυρίζει πολύ ωραία και έχει... Ξέρω, για μωρά που είναι μπράβο, βάση την καλή ναι, δουλα. Εντύχνεται. Μωράκια. Και άνθη με και λίγα φρέσκα, άνθη χαμομήλι. Αλλά το χαμομήλι, Ελλάδα, παντού. Ωραία. Και αφού το έχουμε ανακατέψει, αυτό το χρώμα έχει, είναι μια... Στο πόδι. Και έχετε επιλέξει το σωστό μαγιό που να ταιριάζει στο κατάλληλο σώμα, τότε φοράτε και το μαγιό σας και πείτε μου ρε παιδιά, τι ώρα είναι. Και πάτε παραλία. Εν τω μεταξύ, αν έχετε βάλει το μαγιό και έχετε πάει παραλία, έχετε πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Και αφού έχετε πάρει πολύ ωραίο χρώμα και σίγουρα έχει μαλακώσει το δέρμα και δεν ξεχνάτε ποτέ να του περνάτε και κρεμούλα για να μην αφυδατώνετε, τότε βάζετε και το εσώρουχο, το κατάλληλο εσώρουχο, το εσώρουχο που το καλοκαίρι μετράει περισσότερο.